Πριν από το 1950, η εικόνα που παρουσίαζε το χωριό δεν είχε καμία σχέση με αυτή της σύγχρονης εποχής. Τα σπίτια τότε, το ένα κοντά στο άλλο, σχηματίζαν σειρές. Οι δρόμοι γεμάτο χώμα, λάσπη και σκόνη. Δύσκολη η βιότητα και η καθαριότητά τους. Παρόλα αυτά, οι νοικοκυρές φροντίζαν πρώτα απ' όλα την αυλή και το δρόμο μπροστά στο σπίτι τους. Βρύσες υπήρχαν σε κεντρικά σημεία του χωριού. Στο ναό των ταξιαρχών ήταν η μεγαλύτερη βρύση. Τα νοικοκυριά ήταν συνηθισμένα χωριάτικα με έντονα τα χαρακτηριστικά του αγροτικού ορεινού χωριού. Χτυπητές διαφορές δεν είχαν μεταξύ τους. Δεν έβρισκες οικογένειες χωρίς οικονομικά προβλήματα, ούτε σπίτια με βασικές διαφορές στην εμφάνιση, την επίπλωση, τις ευκολίες ή τα μέσα που διαθέταν. Και οι φτωχότεροι συντηρούσαν ένα νοικοκυριό που το προσέχαν και το φροντίζαν να ανταποκρίνεται με αξιοπρέπεια στις ανάγκες της οικογένειας και στις κοινωνικές υποχρεώσεις τους. Ο αργαλιός δεν έλειπε από κανένα σπίτι. Έδινε η φαντά πρακτικά, χρήσιμα και όμορφα. Αυτά αλλάζαν την όψη του σπιτιού και δημιουργούσαν μία μοναδική ζεστή ατμόσφαιρα που σήμερα λείπει από πολλά σπίτια. Υφαίναν υφάσματα για ρούχα, πετσέτες, προσωψία, τραπεζομάντιλα, σεντόνια. Όλες οι νοικοκυρές υφαίναν και κεντούσαν. Οι οικογένειες τότε ήταν πολυμελείς. Τα 5 παιδιά δεν θεωρούνταν καθόλου πολλά, αφού σε αρκετές οικογένειες έφθαναν μέχρι τα 12. Μεγαλώναν κάτω από συνθήκες που τους εξασφαλίζαν μία υποφερτή διαβίωση. Για το μέλλον τους φρόντιζε ο Θεός. Τελειώνοντας το σχολείο, τα αγόρια έπαιρναν το δρόμο της αποκατάστασης, είτε στη δουλειά του πατέρα, είτε κοντά σε έναν τεχνίτη να μάθουν μία τέχνη. Τα κορίτσια βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού και στα χωράφια. Στο γυμνάσιο πάρα πολύ λίγα παιδιά πηγαίναν, και γιατί δεν υπήρχαν οικονομικές δυνατότητες, αλλά και γιατί πολλοί πιστεύαν ότι τα γράμματα δημιουργούν τεμπέληδες. Για αυτό παρατηρούνταν το φαινόμενο να σπουδάζουν φτωχά παιδιά με δυσκολίες και στερήσεις, αλλά με γονείς με διαφορετικές αντιλήψεις για τη μόρφωση. Αντίθετα, πολλά παιδιά που είχαν και τις δυνατότητες και την άνεση δεν σπουδάζαν. Στην οικογένεια, η συμβολή της γυναίκας ήταν αποφασιστική, φορτωμένη με όλα τα βάρη του νοικοκυριού. Προσπαθούσε με πενιχρά μέσα να τα φέρει βόλτα. Από αυτήν περιμέναν και οι δουλειές να τελειώσουν και τα προβλήματα να λυθούν. Όλα μετρημένα και λιγοστά. Δουλειά από τη νύχτα ως τη νύχτα. Να συγυρίζει, να προφτάσει το ζύμωμα, την μπουγάδα, το ράψιμο, τον μπάλωμα. Να βρει καιρό για αργαλιό, πλέξιμο, κλώσιμο και ένα σωρό άλλες δουλειές. Όσο τα παιδιά ήταν μικρά, βοήθεια από πουθενά. Ο άντρας, και ο καλύτερος ακόμα, δεν σηκωνόταν να βάλει ούτε ένα ποτήρι νερό. Τα περίμενε όλα στο χέρι. Θεωρούνταν μειωτικό για έναν άνδρα που εκπροσωπούσε το ισχυρό φύλο να ασχοληθεί με δουλειές που χαρακτηριζόνταν γυναικείες. Και επειδή δεν υπήρχε σαφής διαχωρισμός ανάμεσά τους, δεν έκανε τίποτα για να είναι και σίγουρος. Το μεγάλωμα των παιδιών αποτελούσε φροντίδα αποκλειστικά της μάνας. Ο πατέρας δεν αδιαφορούσε, αλλά ούτε νοιαζόταν και πολύ. Η δουλειά που τον κρατούσε ώρες και μέρες μακριά από το σπίτι. Οι στενοχώριες για τα οικονομικά της φαμίλιας, αλλά βασικά η νοοτροπία ότι αυτό είναι δουλειά της μάνας, περιορίζαν το ρόλο του στο να εξασφαλίζει τα μέσα για τις ανάγκες της οικογένειας. Τον χώριζε απόσταση από τα παιδιά, αποτέλεσμα της συμπεριφοράς που θεωρούνταν πρέπουσα. Δηλαδή ο πατέρας έπρεπε να είναι αυστηρός, λιγομίλητος, σοβαρός και ίσως λίγο σκληρός, πνίγοντας τις περισσότερες φορές τα πραγματικά του αισθήματα για να μην παραβεί την παράδοση.
Αντίθετα, η μάνα δεν είχε κανένα λόγο να κρύβει την αγάπη, την καλοσύνη, την ανοχή. Ο ρόλος της ήταν λεπτός και δύσκολος, να χορτάσει όλα εκείνα τα παιδιά, που σπάνια ήταν λίγα, μοιράζοντας ό,τι είχε ίσα και δίκαια, για να μην αδικήσει κανένα. Να τα ντύσει, να τα ποδέσει, πλέκοντας ή μπαλώνοντας ρούχα και σκφούνια, να μην φαίνονται οι φτέρνες και οι αγκώνες, και να ξενυχτάει στο προσκέφαλό τους όταν αρρωσταίναν χωρίς γιατρό και φάρμακα. Όλα αυτά τα οικογενειακά βάρη και οι φροντίδες που έπεφταν στις πλάτες της, η ανέχεια που δεν την άφηνε να εξασφαλίσει στα παιδιά της με άνεση ένα πιάτο καλό φαΐ και ζεστά ρούχα, τη γερνούσαν παράκαιρα. Οι άνδρες είχαν και ώρες που δεν έκαναν απολύτως τίποτα και έβρισκαν καιρό για το καφενείο. Οι γυναίκες, όπου και αν πηγαίναν, κουβαλούσαν και τη δουλειά τους. Τα χέρια τους σταματούσαν μόνο στον ύπνο. Η καθαριότητα ήταν άλλος ένας τομέας της γυναικείας δραστηριότητας, που χρειαζόταν δουλειά και κόπο. Είχαν στη διάθεσή τους νερό που το κουβαλούσαν από τη βρύση της γειτονιάς με στάμνες και τενεκέδες. Για σαπουνάδα χρησιμοποιούσαν σταχτό νερό. Χρησιμοποιούσαν ξύλινες κοπάνες που τις χωρίζαν στη μέση με ένα ξύλο. Στη μία μεριά τοποθετούσαν το πιπιλομπάλωμα, ένα πανί πάνω στο οποίο έβαζαν τη στάχτη και από πάνω έριχναν ζεστό νερό που, διαλύοντας τη στάχτη, γέμιζε την άλλη μεριά της λεκάνης, ενισχύοντας τη σαπουνάδα. Μία μπουγάδα κρατούσε από το πρωί έως το απόγευμα χωρίς σταματημό. Ο κόσμος και πιο πολύ οι μάνες είχαν στοιχειώδη μόρφωση και ελάχιστες γνώσεις. Ήταν γεμάτες δυσιδαιμονίες και προλήψεις και γίνονταν εύπιστες στις πρακτικές διαγνώσεις και τα γιατροσόφια. Ακόμη και όταν υπήρχε γιατρός, είχαν περισσότερη εμπιστοσύνη στα γιατροσόφια παρά στο γιατρό. Μικρός αριθμός γυναικών ασχολούνταν επαγγελματικά με τον αργαλιό. Ετοίμαζαν υφαντά για τις πρίκες των κοριτσιών που δεν είχαν καιρό να υφαίνουν μόνα τους, και αργότερα για εμπόρους υφαντών από διπλανά χωριά. Η κυριότερη ασχολία των χωριανών μου ήταν τα μεταλλεία. Κατά δεύτερο λόγο ήταν η γεωργία και η κτηνοτροφία. Τα μεταλλεία απορροφούσαν όλο το εργατικό δυναμικό του χωριού και αυτό δημιουργούσε μια σχετική οικονομική άνεση, γιατί εξασφάλιζε μεροκάματο σε όσους μπορούσαν να δουλέψουν και ένα τακτικό εισόδημα. Οι αγρότες έπρεπε να περιμένουν ένα χρόνο να εισπράξουν τον κόπο τους, αν τελικά θα είχαν να εισπράξουν, ενώ οι εργάτες πληρωνόνταν τακτικά τα μεροκάματά τους. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, πολλοί εγκαταλείπαν τις δουλειές τους για να γίνουν εργάτες. Φορτωνόταν τον τρουβά και πηγαίναν με τα πόδια στο μεταλλείο του Μαδέμ Λάκου, όπου έμεναν όλη την εβδομάδα ή και μήνα ακόμα. Δούλευαν από το πρωί ως το βράδυ και κοιμόνταν και 15 άτομα σε ένα δωμάτιο. Αργότερα η μετακίνησή τους γινόταν με ιδιωτικά φορτηγά. Η γεωργία και η κτηνοτροφία γινόνταν με τα μέσα της εποχής τα σχεδόν πρωτόγωνα και η απόδοσή τους ήταν χαμηλή. Δουλεύαν, κουραζόνταν και στο τέλος τους έμενε μόνο η γανάδα. Παράλληλα με τις κύριες δουλειές, όλοι σχεδόν καλλιεργούσαν μπαξεδάκια για να ενισχύσουν τον οικοκυριό και την οικονομία της οικογένειας με τη δική τους παραγωγή. Πηγαίναν επίσης σαν εποχιακοί εργάτες στην Ιγρίτα και το Πάγαιο για τα καπνά, ενώ την εποχή του Θέρου πηγαίναν στα βασιλικά, τον Άι Μάμα, τις πολυγύρινες καλύβες ή την Κασάνδρα. Μερικοί καταγινόνταν με τα μελίσια. Κατά καιρούς ιδρυθήκαν συντεχνίες, σωματεία, σύλλογοι και συνεταιρισμοί για κάθε επάγγελμα, ώστε να προωθούν καλύτερα τα ζητήματα του κλάδου και να βρίσκουν συμφέρουσες λύσεις. Καμία ασφάλιση. Η προστασία δεν υπήρχε πουθενά. Οι εργάτες, οι αγρότες, οι επαγγελματίες,
έπρεπε να φροντίσουν μόνοι τους. Τα χρήματα τα ξοδεύαν με μεγάλη οικονομία και κρατούσαν ό,τι περίσσευε για ώρα ανάγκης. Η αγωνία για το αύριο τους υποχρέωνε να κάνουν οικονομία σε βάρος των αναγκών και ιδιαίτερα της διατροφής τους. Το χειμώνα τα πράγματα ήταν δύσκολα. Οι νύχτες ατελείωτες και παγωμένες. Συγκεντρωμένη η οικογένεια στο μοναδικό δωμάτιο που ζεσθενόταν. Οι γυναίκες έπλεκαν ή μπάλωναν και οι άντρες ονειροπολούσαν ή καπνίζαν, ενώ τα παιδιά έκαναν φασαρία. Η γκαζολάμπα, το μόνο μέσο φωτισμού εκείνο τον καιρό, αγωνιζόταν να φωτίσει το δωμάτιο. Στη γωνιά έκαιγε η φωτιά και η κατσαρόλα στην πυροστιά ετοίμαζε το φαγητό. Οι σκιές έστειναν χορό γύρω στους τοίχους. Από το φαρδί τζάκι η περισσότερη ζέστη έφευγε έξω. Μετά το φαγητό όλοι ζαρώναν κοντά στη φωτιά. Ο φωτισμός λιγοστός, η ζέστη μέτρια. Μόνο ο αερισμός ήταν τέλειος. Από όλες τις χαραμάδες έμπαινε αέρας και κρύο. Ακολουθούσε ύπνος. Έτσι είχαν και οικονομία στα ξύλα και στο γκάζι και χρόνο να μεριμνήσουν για την αύξηση του πληθυσμού. Το φθινόπωρο με τις πρώτες βροχές μαλάκωνε η ξηραήλα της γης που οργωνόταν βιαστικά για το σπαρμό. Το όργωμα γινόταν με το αλέτρι που το έσερναν άλογα, μουλάρια ή βόδια. Ξεκινούσαν νύχτα για τα χωράφια για να φτάσουν εκεί το ξημέρωμα και όπως δεν είχαν ρολόγια, τις συνεφιασμένες ημέρες ξεμέναν μέχρι αργά το βράδυ. Η δουλειά κρατούσε ανάλογα με το κουράγιο τους και την αντοχή που θα έδειχναν τα ζώα. Προσέχαν τα ζώα περισσότερο από τον εαυτό τους. Το χάσιμο ενός ζώου ήταν οδυνηρή απώλεια για όλη την οικογένεια. Για να το αντικαταστήσουν χρεωνόταν έως το λαιμό. Οι προχειμουνιάτικες βροχές του Οκτώβρη γεμίζανε τους δρόμους με ένα γόνα λάσπη. Από τις άστρεχες έτρεχαν ασταμάτητα νερά και σχηματίζαν ποταμάκια. Η υγρασία τρύπωνε παντού, από τα ανοίγματα και τις χαραμάδες. Τα κοπάδια ξαναγυρνούσαν στα μανδριά να ξεχειμωνιάσουν, χωρίς προμήθειες από ζωοτροφές. Οι προετοιμασίες για το χειμώνα συμπληρωνόταν. Τα ξύλα για τη φωτιά στηβαζόταν στα κατόγια, κούτσουρα, σκίζες, πουρνάρια, οξιές, άρια και κάθε ξύλο που θα μπορούσε να καεί και να ζεστάνει. Όταν έφθανε ο χειμώνας, μέρες και νύχτες μπορεί να χιόνιζε ασταμάτητα. Αν το χιόνι ήταν μαλακό, δεν δημιουργούσε προβλήματα. Αν όμως φυσούσε και το μάζευε λαμνιά και μετά το πάγωνε, η κυκλοφορία ήταν δύσκολη. Με τέτοιον καιρό το χωριό βρισκόταν σε τέλεια απομόνωση. Τέτοιες μέρες η έλλειψη επικοινωνίας είχε σοβαρές συνέπειες καμιά φορά. Οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό ήταν καταδικασμένο. Οι δουλειές ατονούσαν. Όσοι ασχολούνταν με την γεωργία καθόταν κλεισμένοι στα σπίτια, περιμένοντας να ανοίξει ο καιρός. Οι γιορτές του 12ημέρου έβγαζαν κάπως τη ζωή από τον κανονικό της ρυθμό. Επισκέψεις, γλέντια, φαΐ, κρασί και καθισιό για αρκετές ημέρες. Μετά τις γιορταστικές ημέρες αρχίζαν οι δυσκολίες. Τα έκτακτα έξοδα αλαφρέναν το πορτοφόλι και έπρεπε να σφιχτεί το ζωνάρι για να εξισορροπηθούν τα πράγματα. Ο χειμώνας ήταν συνήθως βαρύς, με κρύα και παγωνιές. Τα τφάνια έπεφταν τόνα πάνω στάλου. Ο ήλιος για καιρό δεν φαινόταν. Μετά την καλοπέραση και τα γλέντια, κανένας μα κανένας δεν είχε όρεξη για δουλειά τις πρώτες ημέρες. Τα παιδιά ξεκινούσαν για το σχολείο σαν να πηγαίναν στην κρεμάλα. 15 μέρες ξενιάστες, χωρίς διάβασμα, χωρίς γράψιμο και το φόβο του δασκάλου, δημιουργούσαν μια άλλη διάθεση. Όλες τις γιορτές κανένας δεν άνοιγε βιβλίο ή τετράδιο. Η αντιγραφή
5-6 αράδες γραφόταν την τελευταία μέρα, ακόμα πολλές φορές και το πρωί που ετοιμαζόνταν για το σχολείο. Η τσάντα, πεταμένη κάπου από την παραμονή των Χριστουγέννων, ξεθαβόταν το πρωί του Αγιανιού με το περιεχόμενό της απείραχτο και άγγιχτο. Ξεκινούσαν για το σχολείο με χιόνια, βροχές, παγωνιά. Το ντύσιμό τους ένα σακάκι από γρίζο και παντελόνι ούτε κοντό ούτε μακρύ, λίγο κάτω από το γόνατο. Με τον καιρό, σήκω κάτσε, γινόταν η άκρη του σαν γωνία σόμπας. Παλτό ελάχιστα φορούσαν. Αν περίσευε κανένα παλιό σακάκι από κάποιον μεγαλύτερο, τα βόλευε μία χαρά. Έφταναν στο σχολείο τσιγαρισμένα, με πόδια μουσκεμένα και μελανιασμένα χέρια. Οι αίθουσες μεγάλες. Δεν έφτανε μία σόμπα που αναβόσβηνε να τις ζεστάνει. Με αυτά τα εφόδια και βαριά μεσάνυχτα σχετικά με τα μαθήματα, μετά τις 15ήμερες διακοπές, τα περισσότερα ετοιμαζόνταν να αντιμετωπίσουν το δάσκαλο. Όσα είχαν την τύχη να τα πιάσει η τσιμπίδα, μετρούσαν τις βέργες στις ξυλιασμένες τους παλάμες. Δεχόταν καρτερικά την τιμωρία, μα στα μάτια τους διάβαζες πόσο άδικο το βρίσκαν. Πού να το καταλάβουν με το μικρό τους μυαλουδάκι πως ό,τι παθαίναν ήταν μα φυσικά για το καλό τους. Και σίγουρα δεν ένιωθαν πόσο σοφό ήταν ένα τέτοιο σύστημα που τοποθετούσε τις γνώσεις στην άκρη μίας βέργας. Το ξύλο υπήρξε για χρόνια η βάση της παιδαγωγικής και το αποτελεσματικότερο μέσο επιβολής. Η πειθό χρειαζόταν χρόνο, διάθεση και διαφορετική νοοτροπία. Ποιοι όμως θα ήθελαν ή θα μπορούσαν να ξεφύγουν από τον κανόνα μέσα στο στήρο και απαρχαιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα που υποχρεωνόνταν να υπηρετήσουν? Οι επιθεωρητές, σαν εντολοδόχοι και εκφραστές του, ήταν κέρβεροι. Άνθρωποι στενόκαρδοι και στενοκέφαλοι. Δεν επέτρεπαν καινοτομίες και αλλαγές και δεν επιβραβεύαν το έργο του δασκάλου. Όποιο κι αν ήταν αυτό, μπορούσε να κριθεί η δουλειά του από μόνο την απάντηση ενός μαθητή. Έψαχναν τα τρωτά και κενά με έναν τρόπο απαράδεκτα επιπόλαιο και ρηχό. Σε ένα τέτοιο κλίμα και οι εξαιρέσεις υποχρεωνόνταν να συμβιβαστούν. Άλλωστε ο τρόπος και η τακτική που ακολουθούσαν οι δασκάλοι ήταν αποδεκτά και από τους γονείς. Όταν ρωτώντας καμία φορά πράγμα σπάνιο, πληροφορούνταν πως το παιδί τους δεν πήγαινε και τόσο καλά, παροτρύναν τον δάσκαλο. «Βάρα δάσκαλε, βάρα, μη τα λυπάσαι». Κι όμως ήταν χαρούμενα. Τα παιδιά γεμίζαν τους δρόμους και τις πλατείες με την παρουσία τους και τα παιχνίδια τους. Στους στενούς πια δρόμους δεν τους ένοιαζε και αν ακόμα τα παπούτσια ήτανε τρύπια και οι φτέρνες απ' έξω. Το Μάρτι ο καιρός ζέστενε. Τα χιόνια έλειωναν. Οι άνθρωποι πετούσαν τα χειμωνιάτικα και χαιρόνταν τις λιακάδες γεμάτη αισιοδοξία. Στα προσήλια του χωριού, στις αγριεντιές και τα πεζούλια, έβγαιναν και καθόνταν οι παππούδες, στρίβοντας τσιγάρα από τις χοντρές ταμπακέρες, αναθυμούνταν περιστατικά και ιστορίες από τη ζωή τους. Πόλεμοι, καταστροφές, αποκλεισμοί, πείνα είχαν περάσει από πάνω τους και τους αφήσαν πολλές πίκρες και οδυνηρές εμπειρίες. Την απραξία του χειμώνα διαδεχόταν η κίνηση και η δραστηριότητα. Κλάδεμα, σκάψιμο, όργωμα. Η γη ξυπνούσε και ετοιμαζόνταν να καρπίσει. Στα χωράφια μεγαλώναν και οριμάζαν τα σπαρτά. Στο χωριό, στα περισσότερα χωράφια, έβαζαν πιο πολύ καλαμπόκι παρά σιτάρι, καθώς και πατάτες. Το φύτεμα, το σκάλισμα και το τροφίασμα γινόταν με τσάπες, ενώ το ξεβοτάνιασμα με τα χέρια.
Το καλοκαίρι, την εποχή του Θέρου, όλη η οικογένεια βρισκόταν σε συνεγερμό. Η ζωή τους άλλαζε ρυθμό. Η ένταση της δουλειάς δεν άφηνε καιρό να ασχοληθούν με λεπτομέρειες. Οι δουλειές γινόταν χοντρικά, ίσα-ίσα για να αντιμετωπίζονται οι ανάγκες που προέκυπταν. Θερίζαν μέρες ολόκληρες. Δουλειά σκληρή, ξεοθεωτική. Χέρια, πόδια, πλάτες, όλο το σώμα έπαιρνε μέρος σε μία χωρίς ανάσα προσπάθεια. Ο ήλιος έψινε και τσουρούφλιζε χωρίς έλεος. Μούσκεμα στον υδρότα και ίσκιος πουθενά. Άγκανα γεμίζαν το στήθος. Οι γυναίκες, μαντιλοδεμένες με άσπρα τουρπάνια, αφήναν ακάλυπτα μόνο τα μάτια για να μην τις μαυρίσει ο ήλιος. Οι καλαμιές με τα στάχια έπεφταν κάτω από τα κοφτερά δρεπάνια και γινόταν δρόμια δίπλα σε κάθε θεριστή, που μετά τα έδαιναν σε δεμάτια με στάχια που τα μαλακώναν με νερό και τα στιβάζαν σε θεμονιές. Πίσω έμεναν τα κοτσάνια που αργότερα θα κεγόταν ή θα παρεχωνόταν στο όργωμα. Το μεσημέρι έτρωγαν και ξεκουραζόταν, και είναι να απορεί κανείς πώς αντέχανε τόση δουλειά με το πρόχειρο, λιτό και λιγοστό φαγητό που έτρωγαν: ματάνι, σκορδαλιά ή ξιδοπαπάρα. Οι μέρες κυλούσαν κουραστικές μέχρι να τελειώσουν όλα τα χωράφια, με την αγωνία μη τους προλάβει χαλάζι, λίβας ή αρρώστια. Το αλώνισμα που ακολουθούσε είχε και αυτό δυσκολίες και κόπο. Έπαιρναν τα δεμάτια από τις θεμονιές, τα σκοπίζαν με τα δικράνια στο αλώνι, μετά έμπαιναν και γυρίζαν γύρω γύρω τα ζώα, άλογα ή βόδια, σέρνοντας τις δίκανες με τις κοφτερές πέτρες, ενώ τα παιδιά ξετρελαινόταν ανεβασμένα πάνω τους. Έτσι ξεχώριζε το στάρι από τα στάχια. Οι καλαμιές γινότανε άχυρο που το μαζεύαν σε λαμνί και το λιχνίζαν σηκώνοντάς το ψηλά με το φτιάρι και το λιχνιστήρι. Όταν ξεχώριζε καθαρό το σιτάρι, έμπαινε σε σακιά και φορτωνόταν για το σπίτι. Η σοδιά τις πιο πολλές φορές δεν έφτανε να καλύψει τα έξοδα και τις ανάγκες του, και φυσικά ο κόπος τους δεν ξεπληρωνόταν με τίποτα. Το καλαμπόκι το μαζεύαν και το πηγαίναν στο αλώνι. Καλούσαν συγγενείς, γείτονες και φίλους και το ξεφλουδίζαν τα βράδια με τις γκαζόλαμπες. Το ξεφλούδισμα ήταν σωστό γλέντι, και περισσότερο για τους νέους. Το τραγούδι, τα γέλια, τα καλαμπούρια και τα πειράγματα έδιναν και έπαιρναν. Την άλλη μέρα απλώναν το ξεφλουδισμένο καλαμπόκι στο αλώνι να λιαστεί για 8 μέρες. Ύστερα μαζευόταν πάλι όλοι και το έσπαναν. Όταν τελείωνε το σπάσιμο, πηγαίνανε όλοι παρέα στο σπίτι, όπου η νοικοκυρά είχε έτοιμο φαγητό για όλους και ακολουθούσε γλέντι.